Ο Νίκος Κωνσταντίνου ξεκίνησε να πουλά στο δρόμο τη σχεδία πριν ακριβώς 4 χρόνια από την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας της στη Θεσσαλονίκη. Άστεγος που φιλοξενείται στο υπνοτήριο αστέγων του Δήμου, μας αποκάλυψε πώς το περιοδικό του άλλαξε κυριολεκτικά τη ζωή, καθώς πλέον ζει μόνος του αξιοπρεπώς. Ήμουνα στο υπνοτήριο του Δήμου και όταν ήρθε η σχεδία στη Θεσσαλονίκη, απευθύνθηκε στην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής που ήταν η κυρία Γούλα τότε, μας έφερε τους υπευθύνους στο υπνοτήριο, μας μιλήσανε πριν θέλαν να ασχοληθούν με το περιοδικό και από τα 80 άτομα που ήμασταν τότε αποφασίσαμε οι 10. Έκτοτε εγώ είμαι από την πρώτη μέρα. Είχα φτάσει στα όρια της απόγνωσης, ήμουν άστεγος, δεν είχα εργασία, έφευγα το πρωί από το υπνοτήριο και δεν ήξερα πού να πάω γιατί έπρεπε μέχρι τις 8 το βράδυ να είμαι έξω. Ήταν μια διέξοδο για μας, οπότε το έρπαιξα σαν ευκαιρία. Για να βγάζω τα ατομικά μου έξοδα και να μπορώ να σταθώ στα πόδια μου σιγά σιγά και πράγματι μέσα σε 2 μήνες αποφάσισα και από το φιλοξενείο να φύγω και από τα συσίτια και μαζί με ένα άτομο ακόμη μπόρεσα να πάρω να νοικιάσουμε ένα μικρό δωμάτιο. Την αλληλεγγύη τους σε ανθρώπους όπως ο Νίκος εξέφρασαν γνωστοί Θεσσαλονικείς, οι οποίοι υπό βροχή βγήκαν στο δρόμο, πήγαν στα πόστα των πολιτών και για μία ώρα φόρεσαν το κόκκινο γυλαίκο και προσπάθησαν να μπουν στα παπούτσια τους, προωθώντας όσα περισσότερα τεύχη μπορέσουν. Είναι πολύ δύσκολο να μπει στο ρόλο αυτό. Αλλά αισθάνθηκα την ανάγκη να είμαι κι εγώ μαζί τους σήμερα. Πιο πολύ για να το κάνουμε ακόμη πιο γνωστό όλο αυτό που προσπαθώ να κάνω, γιατί πολλοί άνθρωποι ζουν από την πόλη σε αυτού του περιοδικού και καλό είναι να βοηθήσουμε όλοι. Να έχουν μια στέγη, να μην υπάρχουν άστεγοι πια. Τώρα μόλις ξεκίνησα πριν από 5 λεπτά, δεν έχω καταφέρει ακόμα να πουλήσω. Αλλά νομίζω κάτι θα κάνουμε. Είστε αισιόδοξος. Ναι, έτσι δεν γίνεται αλλιώς. Είμαι φύση αισιόδοξος. Ο καιρός έγινε ένα συμβολισμό, γιατί είναι δύσκολο μέσα σε τέτοιες συνθήκες καιρικές, και το λέω και συμβολικά και κανονικά, να κάνεις αυτό, να φοράς το κόκκινο γυλαίκο και να προωθείς τη σχεδία. Εμείς είμαστε εδώ τώρα γιατί υποστηρίζουμε τα παιδιά. Δηλαδή, κάνουμε κάτι, δίνουμε κάτι από το χρόνο μας, ας πούμε. Αλλά δεν είναι κάτι τόσο απλό. Νομίζω ότι είναι μια σκέψη που από την ώρα που λες ναι, θα το κάνω, αρχίζει και τη φτιάχνεις στο μυαλό σου. Ξέρεις, και με στόχο να ξεπουλήσεις, γιατί ουσιαστικά θέλεις να ενισχύσεις τους ανθρώπους αυτούς. Δεν είναι αλληλεγγύη απλώς. Δεν είναι τώρα μια υποστήριξη απλώς. Νομίζω ότι ξεπερνάει όλα αυτά τα πράγματα. Είναι, ξέρω εγώ, σαν να αγκαλιάζεις, ας πούμε, μερικούς αγαπημένους σου φίλους. Γιατί τα παιδιά αυτά τα συναντάμε κάθε μέρα. Μέσα στο κέντρο, έχουμε χειραψία, έχουμε αγκαλιάσει μαζί τους. Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ με τις ιστορίες κάποιων από αυτούς. Πολλές έλξεις κυρίως των μικρών διαβατών της Οδού Τσιμισκής στη συμβολή με την Οδό Αριστοτέλους έγιναν οι γνωστοί παρουσιαστές Γιώργος Μαυρίδης και Γιώργος Λέτζας, καθώς και ο ηθοποιός Νίκος Αναδιώτης, που μαζί με το περιοδικό εξασφάλισαν και μία selfie μαζί τους. Η σχεδία είναι ένα περιοδικό το οποίο στηρίζει τις κοινωνικά έφυγα τις ομάδες. Κάθε χρόνο γίνεται μία μέρα, διοργανώνεται. Με αναγνωρίσουμε στους ανθρώπους για να στηρίξουν το έργο της σχεδίας. Είναι μια ομάδα, ένας οργανισμός, ο οποίος νομίζω ότι αξίζει να το στηρίξουμε όλοι. Και μεγάλη ανταπόκριση βλέπουμε από μικρά παιδιά, έτσι. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πουλάω τα περιοδικά και για τη selfie, οπότε εντάξει, το πάω καλά. Περιοδικό και selfie. Δηλαδή. Ναι, είναι κάτι τέτοιο κάνω, εντάξει, αλλά μην το πείτε πουθενά. Είναι μια εξαιρετική ενέργεια από τη σχεδία προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο και να τον ενημερώσει για το τι είναι το περιοδικό. Και δυστυχώς ο καιρός δεν βοηθάει, αλλά ο κόσμος είναι πάρα πολύ ευχάριστος και μας στηρίζει πάρα πολύ. Και εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι γίνεται μια εξαιρετική δουλειά από το περιοδικό και τους ανθρώπους του. Οπότε καλό είναι όλοι μας να το στηρίξουμε. Και αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να το στηρίξουμε, μια καλημέρα αρκεί για να νιώσουν και αυτοί οι άνθρωποι ότι είναι όλοι δίπλα τους. Είναι συγκινητικό γιατί η πρώτη χρονιά ψάχναμε να βρούμε ανθρώπους επώνυμους της πόλης να φορέσουν το γυλαίκο. Μετά από 4 χρόνια είμαστε στην ευχάριστη θέση να είναι τόσο μεγάλη η προθυμία των ανθρώπων αυτών να φορέσουν τα γυλαίκα που προβληματιζόμαστε ποιους θα... γιατί τα πόστα είναι περιορισμένα. Η δράση που έγινε για 4η χρονιά και στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδας Πολιτών Περιοδικού Δρόμου, η οποία έχει καθιερωθεί ως η 1η εβδομάδα του Φεβρουαρίου.